Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως αρκετά τα τελευταία χρόνια νομοσχέδια, έτσι και το σημερινό νομοσχέδιο, σε ένα μεγάλο μέρος του καταπιάνεται με τη διαδικασία των προσλήψεων στο δημόσιο και του διορισμού δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων. Δηλαδή με τη στελέχωση των κρατικών δημόσιων υπηρεσιών. Πρόκειται φυσικά για ένα ζήτημα ολοφάνερα πολιτικό και όχι απλώς διαδικαστικό, με άμεσες αρνητικές συνέπειες στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων εξαιτίας της χρόνιας υποστελέχωσης των κρατικών υπηρεσιών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με κοινωνικές οικογενειακές ανάγκες. Το μαρτυρά, η δραματική έλλειψη προσωπικού που υπάρχει σε κρίσιμες υπηρεσίες για το λαό, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, οι κοινωνικές υποδομές, έλλειψεις προσωπικού που δεν πέφτουν βέβαια από τον ουρανό, αλλά είναι το πρακτικό αποτέλεσμα της πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων και της σημερινής φυσικά. Πολλές φορές μάλιστα, εκτός από αποτέλεσμα, αυτές οι ελλείψεις είναι και προϋπόθεση για να εφαρμόζονται, για να εφαρμόζεται και για να γενικεύεται αυτή η αντιλαϊκή πολιτική. Ας σκεφτούμε η τραγική υποστελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων τι συνέπειες έχει. Διευκολύνει ή όχι να προωθείται η πολιτική της ιδιωτικοποίησης της υγείας? Θα ήταν άραγε η ίδια η κατάσταση αν υπήρχαν στελεχωμένες και εξοπλισμένες πρωτοβάθμιες δομές υγείας με έμφαση στην πρόληψη? Ασφαλώς και όχι. Αφού τότε δεν θα υπήρχε επαρκής πελατεία για τα μεγάλα μονοπόλια και τους εμπόρους της υγείας που αλωνίζουν κυριολεκτικά και λιμένονται σήμερα αυτό το χώρο της υγείας. Θέλετε να πάμε στην παιδεία? Αν τα δημόσια σχολεία κάλυπταν όλες τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, ασφαλώς και δεν θα εκτοξεύονταν οι ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση που ξεπαραδιάζουν τις λαϊκές οικογένειες και τις έχουν ως το βράδυ στο τρέξιμο για τα παιδιά τους. Το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και με τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες για τους ανθρώπους με αναπηρία, όπου πάλι οι οικογένειες είναι αυτές που πληρώνοντας από την τσέπη τους έρχονται να καλύψουν την έλλειψη, την ανεπάρκεια, την υποστελέχωση όσων κρατικών δομών υπάρχουν. Συνεπώς, όταν αναφερόμαστε στη στελέχωση των κρατικών δομών και υπηρεσιών, το πρώτο και το πιο βασικό ζήτημα δεν είναι η τεχνοκρατική, η διαδικαστική πτυχή για το πώς δηλαδή θα πραγματοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν ως διοικητικές διαδικασίες, αλλά με ποιο κριτήριο και με ποιο προσανατολισμό θα γίνει αυτή η στελέχωση. Αυτό είναι το ζήτημα. Μπαίνουν δηλαδή στο επίκεντρο από τις αστικές κυβερνήσεις οι σύγχρονες ανάγκες του λαού μας σήμερα, ή έχουν αυτές οι κυβερνήσεις πάντα προτεραιότητα εκείνη την πάγια και διαρκή ανάγκη του κεφαλαίου να αυξάνει τα κέρδη του? Βλέπετε, αυτά και τα δύο ταυτόχρονα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που, ενώ πολλές φορές ξέρετε μοιάζουν με μια πρώτη ματιά να είναι διαδικαστικά, στην πραγματικότητα έχουν βαθύτερες αιτίες. Για παράδειγμα, με το νομοσχέδιο εισάγονται κυρώσεις με το άρθρο 9 για όσους επιτυχώντες διαγωνισμών δεν αποδέχονται τη θέση του διορισμού τους ή παρετούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα, είπε κάποια παραδείγματα και ο κύριος Υπουργός. Κι όμως, αυτό το φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια, έχει άμεση σχέση με τις εργασιακές συνθήκες στο δημόσιο τομέα, οι οποίες κάθε άλλο παρά ελκυστικές είναι, κύριε Υπουργέ. Από πού να ξεκινήσουμε? Από τους απαράδεκτα χαμηλούς μισθούς που καθόλου δεν φτάνουν για να ζήσει ένας άνθρωπος σήμερα? Ειδικά οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι στην κυριολεξία μπαίνουν μέσα, βάζουν και από την τσέπη τους δηλαδή. Σε αυτό επιδρά αναμφίβολα και εκείνη η απαράδεκτη διάταξη του λεγόμενου ενιαίου μισθολογίου,
είναι ο νόμος 4354 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, με την οποία διάταξη, προσέξτε, δεν αναγνωρίζεται έκτοτε η μισθολογικά, δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά η διανυθίσα προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Βλέπετε πόσο απλωμένο είναι το πλέγμα της αντιλαϊκής αντεργατικής πολιτικής και πόσο δούλεψαν γι' αυτό το πλέγμα όλες οι κυβερνήσεις. Και έτσι ένας εργαζόμενος με βάση αυτή τη διάταξη, ο οποίος μπορεί να έχει εργαστεί μέχρι και 15 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, αν τύχει και διοριστεί στο δημόσιο, αμείβεται με το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο. Λες και πρόκειται για την πρώτη του δουλειά. Τα 15 χρόνια που δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα είναι σαν να μην υπάρχουν. Και μιλάμε φυσικά για 12 μισθούς το χρόνο και όχι για 14, όπως ήτανε, καθώς η κυβέρνηση αρνείται ακόμα και τώρα να ικανοποιήσει το δίκαιο, το λιγότερο δίκαιο, είναι νομίζω περισσότερο από δίκαιο αίτημα των εργαζομένων του δημοσίου, όπως άλλωστε και των συνταξιούχων, όλων των συνταξιούχων, για άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Όσο για την αύξηση των 12 ευρώ το μήνα, γιατί αν τα υπολογίσει κανείς, αυτά είναι τα καθαρά, που θα δοθεί, που εξήγηλε η κυβέρνηση ότι θα δώσει από τον Απρίλιο του 2025 στους εργαζόμενους του Δημοσίου, τα σχόλια νομίζουμε είναι περιττά. Την απάντηση σε αυτή την κοροϊδία, γιατί περί κοροϊδίας πρόκειται, θα σας τη δώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τις κλαδικές τους κινητοποιήσεις, που ήδη έχουν ξεκινήσει, προετοιμάζονται, αλλά και με τη μεγάλη τους πανελλαδική απεργία, την πανεργατική στις 20 του επόμενου μήνα, στις 20 του Νοέμβρη. Εκτός όμως από τους χαμηλούς μισθούς, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν, ξέρετε, και άλλα αντικίνητρα. Μιλούμε φυσικά για την εντατικοποίηση της εργασίας σε πολλούς τομείς του δημοσίου, όπως και για την έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας. Και αυτοί ασφαλώς και είναι αρνητικοί παράγοντες οι οποίοι οδηγούν τους εργαζόμενους του δημοσίου ακόμα και να παρετούνται από την εργασία τους, καθώς κυριολεκτικά εξουθενώνονται. Για τους υγειονομικούς που λιποθυμούν από την κούραση και παρετούνται λόγω των απαράδεκτων συνθήκων εργασίας, έγιναν και γίνονται ένα σωρό ρεπορτάζ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε μέρα. Αυτές είναι οι μεγάλες αιτίες των παρετήσεων. Και δεν ξέρω, αναρωτιόμαστε, αρκεί άραγε για την αντιμετώπιση του προβλήματος των παρετήσεων η αυξημένη βαρύτητα της εντοπιότητας. Το καρότο εν προκειμένου, πολύ αμφιβάλλουμε. Ή το μαστίγιο της τιμωρίας σε περίπτωση άρνησης για οποιοδήποτε λόγο ανθρώπου να αποδεχτεί μια εργασιακή θέση στο δημόσιο. Και βέβαια, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις τη συζήτηση την πάτε στο πώς θα προσληφθούν οι υπάλληλοι στο δημόσιο. Αλλά αποφεύγεται την άλλη τη συζήτηση για το πόσοι και σε ποιους τομείς λείπουν πραγματικά οι εργαζόμενοι. Και εδώ βέβαια προβάλλετε όλοι σας το ΑΣΕΠ. Παραλείπετε βέβαια να λέτε ότι και το ΑΣΕΠ είναι υποχρεωμένο να κινείται αυστηρά, αυστηρότατα στο προκαθορισμένο νομοθετικό πλαίσιο και τις κυβερνητικές κατευθύνσεις, και της ουσίας είναι και λειτουργεί ως τμήμα του κρατικού μηχανισμού. Τι θα πει δηλαδή ανεξάρτητη αρχή, κάνει ό,τι θέλει, δεν είναι έτσι. Μιλάμε δηλαδή για ένα κέλυφος θεσμικό της ανεξάρτητης αρχής ΑΣΕΠ, το οποίο όμως κέλυφος στην ουσία είναι κούφιο. Αρκεί να σκεφτούμε, παραδείγματος χάρη, ότι η απόφαση για τον αριθμό, λόγου χάρη, και την κατανομή των προσλήψεων, ποιος την κάνει, ποιος την παίρνει αυτή την απόφαση, δεν είναι μια αποκλειστικά κυβερνητική απόφαση? Και βέβαια, όπως και όλες οι υπόλοιπες ανεξάρτητες αρχές, έτσι και το ΑΣΕΠ, είναι βαθιά εξαρτημένο, βαθύτατα, από τις αντιλαϊκές πολιτικές και βεβαίως από τις στρατηγικές των κυβερνήσεων, τις γενικότερες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην ξεχνιόμαστε. Από αυτή τη σκοπιά, η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης με τη σύντμηση ορισμένων χρονικών προθεσμιών δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης, ούτε και αποσκοπούν, νομίζουμε, σε αυτό. Ειδικά στους Δήμους υπάρχει και μεγαλώνει ένα πραγματικό πρόβλημα. Και αυτό
για τους Δήμους μιλώ, δεν είναι άλλο από το ότι οι εργαζόμενοι στους Δήμους με επισφαλείς εργασιακές σχέσεις ολοένα και αυξάνονται με ραγδαίο μάλιστα ρυθμό και τείνουν να γίνουν η πλειοψηφία. Έχουν ήδη γίνει σε αρκετούς Δήμους. Και εδώ τα λόγια συναντούν την πραγματικότητα και λένε ότι αν πραγματικά είναι ειλικρινής η κυβέρνηση και θέλει πραγματικά να μειώσει το μεγάλο διοικητικό βάρος που συνεπάγονται αυτές οι συνεχείς προσλήψεις του αναλώσιμου προσωπικού, προσλαμβάνονται, απολύονται, ξαναπροσλαμβάνονται και στη συνέχεια η λήξη των συμβάσεων εργασίας του, δεν έχει παρά να εισακούσει εκείνο το αίτημα, το χρόνιο αίτημα των εργαζομένων, πολλές φορές το έχουμε φέρει ως ΚΚΕ εδώ στη Βουλή, για τη μονιμοποίηση δηλαδή επιτέλους όλων των συμβασιούχων. Αυτή είναι η λύση. Άλλωστε, η μόνιμη και σταθερή δουλειά δεν μπορεί να είναι ούτε προνόμιο για λίγους, ούτε έπαθλο για τυχερούς, γιατί πολύ απλά είναι ανάγκη και δικαίωμα για όλους. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου υπάρχουν νέες επιπλέον ρυθμίσεις και διατάξεις για το λεγόμενο σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται για αυτό το πολύ διαφημισμένο σύστημα των bonus στο δημόσιο που έφερε τούτη η κυβέρνηση και την ουσία του οποίου ανέδειξε το ΚΚΕ. Πρόκειται για τη διαδικασία των bonus για την οποία ακούσαμε την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να αγωνιά και να προτείνει την αντικειμενική εφαρμογή αυτής της αντιλαϊκής, όπως θα φανεί στη συνέχεια, πρότασης. Και η ουσία για το ζήτημα αυτό ήταν και πάντα είναι ότι με την εφαρμογή του συστήματος των κινήτρων και της ανταμοιβής η κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει έναν στρατηγικό στόχο της αστικής πολιτικής στη χώρα μας. Ποιος είναι αυτός? Η σύνδεση των αποδοχών των εργαζομένων στο δημόσιο με τη στοχοθεσία και την αντιδραστική αξιολόγηση. Αυτός είναι ο διακαής πόθος και στόχος όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων. Στις προηγούμενες εκδοχές και νομοθετικές απόπειρες, όλο αυτό αποτυπωνόταν δειλά και σεμνά με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο, προκειμένου να περάσει πιο εύκολα η κυβερνητική προπαγάνδα. Ότι απλώς, μη φοβάστε βρε παιδιά, απλώς πρόκειται να αμυφθούν εδώ οι παραγωγικοί δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί που δουλεύουν περισσότερο από όλους. Με το παρόν νομοσχέδιο κάνετε ένα βήμα και τα πράγματα επιπλέον. Και τα πράγματα γίνονται απολύτως πια ξεκάθαρα. Στο άρθρο 34 ορίζεται ρητά ότι για να λάβει ένας δημόσιος υπάλληλος το περιβόητο μπόνους θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμμετάσχει στη διαδικασία της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης. Τι είναι η προϋπόθεση μιας αξιολόγησης βέβαια, η οποία εξ αρχής έχει αντιδραστικό χαρακτήρα, εγγενή αντιδραστικό χαρακτήρα στο κράτος και το σύστημα που ζούμε, και γι' αυτό την πολέμησαν και εξακολουθούν να την πολεμούν και πολύ καλά κάνουν οι εργαζόμενοι. Αφού στην πραγματικότητα πρόκειται για μια κρατικά οργανωμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης είτε με τη βία, είτε με το καλό, είτε με το κακό των εργαζομένων του δημοσίου, πότε δηλαδή με το βούρδουλα της καταστολής και άλλοτε εναλλάσσοντας το μαστίγιο με το καρότο. Παραδείγματος χάρη, η αυθαίρετη αποκλεισμή οργανικών μονάδων ή μεμονωμένων εργαζομένων από το σύστημα των bonus δεν οφείλεται στην παραβίασή του, οφείλεται στην ίδια την εφαρμογή του. Οι συμβασιούχοι επίσης εξ αρχής αποκλείονται από αυτό το σύστημα. Εκεί δεν υπάρχουν παραγωγικοί εργαζόμενοι. Όλοι πια είναι, δεν κάνουν. Επιπρόσθετα, μόνο το 40% του ποσού κατανέμεται ισομερώς στους υπαλλήλους και το υπόλοιπο 60%, προσέξτε, κατανέμεται, λέει, με απόφαση του διευθυντή. Ναι, έτσι ακριβώς. Κατά τρόπο μη οριζόντιο, αλλά σε συνάρτηση, διαβάζω κατά λέξη, αλλά σε συνάρτηση με την προσφορά εκάστου υπαλλήλου στη λειτουργία και το έργο της υπηρεσίας. Και κάπως έτσι υπουργοί, διευθυντές και προϊστάμενοι στο δημόσιο, υποτάσσοντας τις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί αυτό κάνουν, στην προώθηση της επιχειρηματικής δράσης και της κερδοφορίας,
θα μπορούν χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο, με τα δικά τους και μόνο υποκειμενικά κριτήρια, να αποκλείουν υπαλλήλους, να τους διαφοροποιούν, να τους διαχωρίζουν και να αυξάνουν ή να μειώνουν κατά το δοκούν τις αποδοχές τους. Και αυτό δεν είναι πλέον μια υπόθεση εργασίας. Είναι η πραγματικότητα η ίδια και η πείρα που έρχεται από όσους χώρους εφαρμόζεται πιλωτικά, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη. Άλλωστε οι νόμοι έρχονται να θεσμοθετήσουν κάτι που ήδη συμβαίνει στη ζωή. Εφαρμόζεται λοιπόν πιλωτικά και όπου υπήρξαν αδικαιολόγητοι αποκλεισμοί, όπως παραδείγματος χάρη στο Υπουργείο Εργασίας η μεγάλη αντιστοιχία στα ποσά που έλαβαν εργαζόμενοι με παρόμοια καθήκοντα. Και φυσικά είναι απόλυτα δικαιολογημένες οι ανησυχίες που εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, ότι οι αρεστοί, οι μέτεροι τους λένε άλλοι, όπως και να τους πει κανείς, το ίδιο είναι, της κυβέρνησης ή της εκάστοτε διοίκησης, θα έχουν προνομιακή μεταχείριση έναντι των υπολείπων. Με κάθε τρόπο λοιπόν, και με το μαστίγιο και με το καρότο, η κυβέρνηση, όπως όλες οι προηγούμενες, επιδιώκει την όσο πιο δυνατή, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Επιδιώκεται την όσο πιο ενεργητική εμπλοκή, συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Θέλετε υπαλλήλους που να υιοθετούν πρόθυμα και οι ίδιοι τις κυβερνητικές πολιτικές, να ταυτίζονται οι δυνατόν με τους στόχους και τη στρατηγική του κεφαλαίου. Αυτά δεν τα θέλετε μόνο εσείς, τα θέλουν όλες οι αστικές κυβερνήσεις. Και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζονται με τέτοια νομοσχέδια που φέρνουν. Από την άλλη, ποια είναι η πείρα των εργαζομένων στο δημόσιο σήμερα? Πρώτα-πρώτα είδαν μια δραματική μείωση στις αποδοχές τους, με τους μνημονιακούς νόμους που ψηφίστηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, με όλες τις παραλλαγές και τις συγκυβερνήσεις. Νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Νόμοι οι οποίοι τσάκισαν τους μισθούς με όχημα το λεγόμενο ενιαίο μισθολόγιο, λέμε τώρα, και εξακολουθούν να είναι και σήμερα τσακισμένοι οι μισθοί. Και ας βγήκαμε από τα μνημόνια, όπως λέτε. Σιγά μην βγήκαμε δηλαδή. Εδώ βάλαμε κι άλλα. Βάλαμε και, και έρχεται και το επόμενο τώρα, το μεσοπρόθεσμο, μαζί βεβαίως με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει μπόλικα στα σιρτάρια της η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνει λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση? Αυξάνει τους μισθούς? Επιστρέφει το 13ο και 14ο μισθό? Όχι βέβαια. Ούτε τον πληθωρισμό που καλπάζει δεν καλύπτεται, κύριε Υπουργέ. Και μειώνεται με τον τρόπο αυτό ακόμα περισσότερο την αγοραστική αξία των μισθών. Και αντί για όλα αυτά έρχεστε σήμερα και βάζετε σε λειτουργία τα διάφορα μπόνους ως υποκατάστατο, πραγματικό υποκατάστατο των αναγκαίων μισθολογικών αυξήσεων, υποκατάστατο μάλιστα που θα το πάρουν και όλοι, αλλά και ως εργαλείο διαχωρισμού των εργαζομένων και κατακερματισμού της συλλογικής τους συνείδησης. Όπως καταλάβατε, ως ΚΚΕ είμαστε αντίθετη στο νομοσχέδιο επί της αρχής και επί της ουσίας του. Σε ορισμένες διατάξεις μπορεί να είμαστε θετικοί, αλλά αυτό δεν αναιρεί την κριτική μας στη φιλοσοφία και τη στόχευση, την κεντρική στόχευση του νομοσχεδίου, και επ' αυτού θα τοποθετηθούμε ακόμα πιο αναλυτικά στις επόμενες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ πολύ.